Ο κύριος Αλέκος Περάκης είναι μαζί μας. Είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Περάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τι έχει γίνει, κύριε Περάκη, γιατί μπήκατε με λωστάρια και πήγατε να σπάσετε? Καταρχάς, αποδέχεστε ότι ήταν στελέχη σας? Ακούστε, καταρχήν αυτό είναι μια τεράστια συκοφαντία και ένα τεράστιο ψέμα. Εδώ δεν έχει μπει κανένας με λωστάρια. Ναι. Αντίθετα, δύο μέρες τώρα υπάρχει μια απαγόρευση με μπράβους σε ένα ξενοδοχείο υπερπολιτελές που άνοιξε μόνο και μόνο για να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ, που χλειδά το ξενοδοχείο που οι εργάτες ούτε μπορούν να το φανταστούν στα όνειρά τους και που, πώς το λένε, είχε εδώ πέρα απίστευτα μέτρα ασφαλείας με φουσκωτούς, μπράβους, ανθρώπους της νύχτας κτλ, οι οποίοι απαγόρευαν και στους δημοσιογράφους, μάλιστα έβγαλε και καταγγελία η ΕΣΥΑ χθες, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Έχει βγάλει καταγγελία η ΕΣΥΑ και στους νόμιμους εκλεγμένους αντιπροσώπους, τους εργάτες της παράταξης της ΔΑΣ, να το πούμε έτσι, των συναδέλφων που συσπηρωνόμαστε στις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, να εισέλθουμε στο χώρο. Και εσείς τι κάνατε, λοιπόν? Όταν λέτε μπράβη, εννοείται ότι ήταν το ξενοδοχείο, είναι το Ρόδος Παλάς, να πούμε, για να το είναι γνωστό. Ακριβώς. Και σε ένα ξενοδοχείο που υποτίθεται ότι θα μαζευόντουσαν 500 άτομα περίπου, μαζί με τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους, είχαν ανοιχτεί μόνο μία πόρτα που είναι γύρω στα 60 εκατοστά άνοιγμα. Μπροστά είχαν καμιά δεκαριά φουσκωτούς μπράβους ανθρώπους της νύχτας, πώς το λένε, μαχητές από σχολές πολεμικών τεχνών κτλ, οι οποίοι απαγόρευαν ουσιαστικά την είσοδο στους εκπροσώπους του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και στους εργάτες. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και γιατί το κάνανε. Γιατί θέλανε εδώ πέρα αυτή η πλειοψηφία που έχει την ευθύνη και έχει οδηγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, να νομιμοποιήσουν μια διαδικασία με νόθους αντιπροσώπους, με ψεύτικους αντιπροσώπους που δεν υπάρχουν πουθενά. Που υπάρχουν σωματεία που φαίνονται ότι έχουν ψηφίσει και τα βερίκοκα, τι να σας πω. Και πεθαμένοι με υπογραφές πλαστές δικαστικών αντιπροσώπων που έχουν πάρει μετάθεση πριν από χρόνια από τους συγκεκριμένους νομούς. Θέλουν να νομιμοποιήσουν εργοδότες μέσα στα σωματεία. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες με ονοματεπώνυμο, με συγκεκριμένο υπόμνημα 90 σελίδων, με αναλυτικότατα στοιχεία. Τα έχουμε στείλει και με εξώδικο προς τη διοίκηση της ΓΕΣΕ για όλη αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για ιδιοκτήτες, πώς το λένε, πρόεδροι και διευθύνονται σύμβουλοι ανώνυμων εταιριών. Ωραία, άρα τα επεισόδια, κύριε Περάκη, τα επεισόδια πώς έγιναν, τι έγινε τελικά? Ακούστε να δείτε. Μετά από αυτή την απαγόρευση που δεχτήκαμε, εμείς είπαμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει συνέδριο όπως και στην Καλάβρα, με νόθους και με εργοδότες, γιατί δεν θα μιλάμε πλέον για όργανο εργαζομένων. Και τι κάνατε? Ήρθαμε συγκροτημένα, αποφασιστικά και πειθαρχημένα. Μπήκαμε μέσα στο ξενοδοχείο κανονικά, όπως θα έπρεπε να είμαστε από την αρχή. Και μετά από αρκετή ώρα, γιατί αυτό που σας λέω έγινε στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα. Ναι, ναι. Μετά από αρκετή ώρα κατέβηκαν μια στενή ομάδα κλίκα των ηγεσιών αυτών των παρατάξεων που στηρίζουν αυτή την κατάσταση, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, και μας επιτέθηκαν απρόκλητα τελείως, μας επιτέθηκαν προκειμένου να μας πετάξουν έξω. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσουμε. Έγινε χρήση λωστών και άλλων όπλων, να το πούμε έτσι? Δεν έχει γίνει ούτε χρήση λωστών ούτε όπλων. Είμαστε όλοι εδώ που είμαστε μέσα εργάτες, αντιπρόσωποι. Ωραία, τώρα κύριε Περάκη, να ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και έγιναν και στην Καλαμάτα, γίνονται και στη Ρόδο, αφορούν στο μέσο εργαζόμενο και στο μέσο εργάτη? Ο οποίος περιμένει από εσάς ενώ ότι και σε συνολικά, έτσι, και το ΠΑΜΕ και όλες τις παρατάξεις, να του λύσετε 10 θέματα. Φυσικά τον αφορούν. Γιατί σκεφτείτε, να σκέφτω εγώ καλό τους ακροατές. Έναν καλοπροαίρετο ακροατή που ακούει αυτή τη στιγμή και που δεν ξέρει και πολλά για το τι συμβαίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ότι αυτές οι ηγεσίες είναι αυτές που τόσα χρόνια έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους ώστε να εφαρμοστεί όλη η αντεργατική πολιτική, πρώτον. Και δεύτερον, σκεφτείτε ότι θέλουν πλέον να νομιμοποιήσουν τους ίδιους τους εργοδότες ως εκπροσώπους των εργαζομένων. Μάλιστα. Αυτό που επιδιώκουν να κάνουν και το κάνουν και με νοθείες, με απατεωνίες, με ψευτιές. Είναι βαριά αυτά που λέτε, βέβαια, έτσι, πολύ βαριές κατηγορίες. Όχι μόνο, έχουμε στείλει και δελτίο τύπου και εμείς θα σας το ξαναστείλουμε. Είναι αναλυτικότατο, συγκεκριμένο
και με ονοματεπώνυμο. Θα απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη, κύριε Περάκη. Έχουμε απευθυνθεί ήδη εδώ και δύο μέρες που βρισκόμαστε στη Ρόδο, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε διακοπές. Ήδη από την αρχή της εβδομάδας, όσοι αντιπρόσωποι έρχονταν εδώ, κάνανε περιοδεία στους χώρους δουλειάς, ενημέρωναν τους εργαζόμενους, συζητούσαμε για τα προβλήματα, προετοιμάζαμε έναν κόσμο εργαζόμενοι να έρθουν να παρακολουθήσουν, να γίνει ένα συνέδριο που να γίνει πραγματική συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περάκη. Φαίνεται, να ολοκληρώσω με αυτό, φαίνεται ότι είναι τόσο αποφασισμένοι να βοηθήσουν την εργοδοσία να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς, που θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να νομιμοποιήσουν εργοδότες και νόδους μέσα στα σωματεία. Εμείς αυτό κάνουμε ξεκάθαρο προς τους εργαζόμενους, γι' αυτό τους αφορά λοιπόν. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, ο κ. Αλέκος Περάκης.